Όμως τώρα ξέρεις τι διάθεση έχω. Τι διάθεση. Έχω διάθεση λογοτεχνική. Λογοτεχνική. Έχεις καλά, εσύ είσαι γραφιάς τώρα, δεν πήγαινε η ερώτηση σε εσένα. Ναι, για πες. Γιατί γράφεις ωραία κείμενα. Ανάσα αλλά... καλά. Ναι, δημοσιογραφικά. Ναι. Λογοτεχνικά έχεις γράψει ποτέ κάτι. Ποτέ, δεν το έχω δοκιμάσει. Ένα στίχο, κάτι, οτιδήποτε. Ποτέ, τίποτα. Έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσες ίσως να γράψεις ένα μυθιστόρημα. Το έχω σκεφτεί. Όπα! Και? Δεν θα πω τίποτα άλλο, το έχω σκεφτεί, έχω τη σκέψη. Κάποια α, στιγμή. Και μπορούμε, στο μυαλό μπορούμε σου να συνεργαστούμε. Κάπου. Ορίστε. Μπορεί να συνεργαστεί. Λοιπόν, εγώ ήθελα να το πάω λίγο πιο όμαλα, αλλά εδώ είμαστε. Είναι η κυρία Μαρία Σκλιανάκη Μαρινάκη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο κανάλι σας. Με θέα την ψυχή μου, είναι το πρώτο σας είναι μυθιστόρημα. Ο τίτλος, είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα και μπορώ να μιλήσω μόνο για τις προθέσεις μου και το αποτέλεσμα θα το κρίνουν οι αναγνώστες. Εντάξει, μελλοντικά όμως μπορείτε να μου κάνετε και κάποια μαθήματα, μπορεί να χρειαστούν τη βοήθειά σας. Γιατί όχι. Εσείς τώρα, αλήθεια, πώς ξεκινήσατε να γράφετε? Θέλω να πω ότι, από όσο γνωρίζω, δεν είχατε σχέση. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τριγύριζα γύρω από ένα βιβλίο. Κυρίως ασχολιόμουν πιο πολύ με την ποίηση, που είναι κοντά φυσικά και με το μυθιστόρημα. Την αφορμή να γράψω αυτό το μυθιστόρημα ήταν η πρωταγωνίστριά μου, η Ελισό, η οποία ακούμπησε πάνω μου σε μια φάση ζωής που πλέον είχε γίνει γυναίκα, είχε περάσει το τραύμα και το ακούμπησε πάνω μου σε μια προσπάθεια. Κάτι της έβγαζα, τέλος πάντων, σαν φαρμακοποιός πια. Μου εξομολογήθηκε λοιπόν την εμπειρία της, η οποία ήταν ότι ο ίδιος ο πατέρας της τη βίαζε σαν παιδί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό με συγκλώνησε και αποφάσισα σε μια εποχή που συνεχίζει δυστυχώς να συμβαίνει αυτό, να το κάνω μυθιστόρημα, την ιστορία αυτής της κοπέλας, έτσι ώστε να βοηθήσω τόσους άλλους κορίτσια και ανθρώπους γενικότερα που υφίστανται κακοποίηση, να μπορέσουν να μιλήσουν και να σπάσει αυτός ο κρίκος της αλυσίδας και της σκοτεινιάς που πολλές φορές καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Η Ελισό λοιπόν ήταν ένα κορίτσι που βίασε σε μια τρυφερή ηλικία αυτό το πράγμα και όταν προσπάθησε να το πει στην ίδια της τη μάνα, η μάνα, φοβόμενη και αυτή τον ίδιο κακοποιητικό άντρα, έκανε ότι δεν την άκουγε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είχε τη δυνατότητα να τη στηρίξει, φοβούμενη, και της έλεγε, ξέρω εγώ, ότι μάλλον το μυαλό σου τα δημιουργεί αυτά, όπως συμβαίνει πολλές φορές γύρω μας. Αυτό φανταζόμαστε όλοι, μπορούμε εύκολα να το κάνουμε εικόνα, πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί πίσω από πολλά σπίτια, ιδίως στην επαρχία. Ακριβώς. Πίσω από κλειστές πόρτες. Εγώ λοιπόν συγκλονίστηκα από αυτό και αποφάσισα να το κάνω μυθιστόρημα. Προφανώς δεν αυτοβιογραφούμε, γιατί πολλοί με έχουν ρωτήσει αν μου έχει συμβεί εμένα, γιατί εγώ είχα την τύχη να έχω ένα πολύ τρυφερό πατέρα. Και αυτό ακριβώς με συγκλώνησε, αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα παιδί να βγει μέσα από αυτή τη σκοτεινιά, έχοντας αυτή την εμπειρία. Αυτή λοιπόν σπούδασε, μετά έδωσε ιατρική, έγινε νοσηλεύτρια, άρχισε να νοσηλεύει κατοίκων ανθρώπους, παντρεύτηκε. Όχι από έρωτα, γιατί ακόμα αυτή η λέξη της φαινόταν ανύπαρκτη με βάση αυτή την εμπειρία που είχε. Απλά την αγάπησε πολύ ένας άνθρωπος και ακούμπησε εκεί για να βγει να κάνει τα πρώτα της βήματα στη ζωή. Κατάφερε να μεγαλώσει δύο παιδιά πολύ τρυφερά. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι δεν ήταν σε αυτό το γάμο, ήταν απούσα και τον διέλυσε και πολύ αργότερα έκανε μία σχέση, έτσι, βρήκε τον έρωτα τέλος πάντων στο πρόσωπο. Μην μας πείτε όλο το βιβλίο, γιατί θα πρέπει και οι άνθρωποι που θα έρθουν στην παρουσίαση το Σάββατο. Ναι, σωστά. Να κάτι να αγοράσουν το βιβλίο και φυσικά. Τέλος πάντων, εν όψη το ότι αύριο είναι η γιορτή της γυναίκας, το κάνω κάτι σαν τιμή στις γυναίκες που καταφέρνουν να σπάσουν τα δεσμά και την καταπίεση και όλες αυτές οι πονεμένες ψυχές να βρουν ένα δρόμο. Είπατε κάτι συγκλονιστικό πριν από λίγο. Εσείς μεγαλώσατε με ένα τρυφερό πατέρα και σας συγκλώνησε αυτή η περιπέτεια. Και βεβαίως και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι εσείς μεγαλώσατε με ένα τρυφερό πατέρα. Μεγαλώσατε δύο παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Επίσης με απόλυτη τρυφερότητα και αγάπη. Και το έχουμε δει στα παιδιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και είναι φοβερό ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννήσει ένα παιδί, που έχουν
δώσει ζωή σε ένα παιδί και του συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό. Το πιο σημαντικό για μένα είναι σήμερα οι μητέρες που μεγαλώνουν, κυρίως αγόρια, να καταφέρνουν μέσα από την τρυφερότητα, ακόμα και αν ο πατέρας, ας πούμε, να έχει τέτοιες συμπεριφορές, γιατί πραγματικά η Ελισσόν δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει αν δεν είχε τη μητέρα της και κάποιον θείο της στην Αθήνα, από τη γιατρό που τη βοήθησε. Δηλαδή, μπορεί η ζωή και η ισορροπία είναι σαν ένα τραπέζι που έχει τέσσερα πόδια. Καταλαβαίνετε ποια είναι τα τέσσερα, ο πατέρας, η μητέρα, το περιβάλλον κλπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, το ένα πόδι μόνο του τραπεζιού ήταν σάπιο. Τα υπόλοιπα όμως τρία άλλα πόδια ήταν αρκετά για να τη στηρίξουν και πάνω της να στηρίξει τη ζωή της. Γι' αυτό από θαυμασμό σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από τέτοιες περιπέτειες καταφέρνουν να βγουν στο φως και να παλέψουν αυτές τις σκοτεινιές, γιατί προφανώς τους ακολουθούν για πάντα, έγραψα αυτό το βιβλίο και θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα, δηλαδή αισιοδοξίας. Ναι, είναι ένα δύσκολο όμως αντικείμενο το πραγματευτεί κανείς συγγραφικά και θέλω να σας ρωτήσω τι σας δυσκόλεψε, αν σας δυσκόλεψε κάτι. Πολλά. Δηλαδή ήταν πολλές νύχτες που κι εγώ έκλαψα με την Ελισσόν. Μπήκα μέσα στην ψυχούλα της και αν βλέπετε το βιβλίο που έχετε μπροστά σας, το ένα της μάτι είναι σκοτεινό. Και αργότερα που βγαίνει στο φως, φωτίζεται η ψυχή της. Προφανώς και το έζησα, γιατί δεν αυτοβιογραφούμεθα στη λογοτεχνία, αλλά περνάμε και το δικό μας συνέστημα και βιώνουμε όλο αυτό σαν να μας συμβαίνει εμάς, τους ίδιους. Καλούμαστε δηλαδή να πονέσουμε, να χαρούμε. Τώρα, αυτό. Βοηθήστε μας λίγο. Όταν έχεις μια ιδέα, αρκεί να έχεις μια ιδέα για ένα μυθιστόρημα και να τη βάλεις στο χαρτί, ή χρειάζεται να έχεις και ταλέντο, χρειάζεται να έχεις και υποστήριξη, να έχεις και γνώσεις. Υποστήριξη, δηλαδή. Εγώ κάνω λογοτεχνία πολλά χρόνια σε μαθήματα. Η λογοτεχνία έχει επίπεδα. Δηλαδή, το να γράψεις μια ιστορία δακρύβρεχτη είναι το πιο εύκολο. Ο δάσκαλός μου έχει μάθει ότι δεν πρέπει να στοχεύω στην εύκολη συγκίνηση. Δηλαδή, η ίδια ιστορία, ομάγραμμένη, η αλήθεια της να βγάζει τη συγκίνηση. Όχι να τη φορτώνεις πράγματα που δεν είναι ενδεχομένως και αληθινά. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή που συγκινεί. Σωστά. Και γράφεις της ψυχίας των ανθρώπων. Υπάρχουν λογοτέχνες, ας μην αναφέρουμε ονόματα, που στηρίζονται σε αυτή και κάνουν best seller και χιλιάδες πωλήσεις. Εγώ όμως στοχεύσα, δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, αλλά στοχεύσα κάπου αλλού. Δηλαδή να έχει μια λογοτεχνική αξία. Και ο πρώτος που το διάβασε ήταν ο Νίκος ο Ψηλάκης, χειρόγραφα. Και με βάση την δική του παρότρινση, ο οποίος ένιξε το παρουσιάσει, ότι δεν βρήκε κάπου να κουμπίσει ο ίδιος, δηλαδή να διορθώσει κάτι, αυτό ήταν πολύ σπουδαίο για μένα. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε όλη αυτή την συγγραφική πορεία. Και τα λοιπά, και στηρίχτηκα και σε αυτόν, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πάντα αμφιβάλλεις γράφοντας κάτι. Βέβαια, ιδίως αν είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα. Έχω γράψει και ένα άλλο, το οποίο θα το εκδώσω του χρόνου. Ορίστε, βγάλαμε και την... Και το οποίο τι πραγματεύεται. Αυτό πραγματεύεται την εμπειρία μου σαν φαρμακοποιός, 14 χρόνια στη Γέρη, και καταστάσεις που βίωσα εκεί. Αλλά έκρινε και ο κύριος Ψηλάκης και ο δάσκαλός μου ότι αυτό ήταν πιο όριμο σαν γραφή. Ότι είχα ανέβει level, ας πούμε, λογοτεχνικά. Λογοτεχνικά. Λοιπόν, εγώ έχω μία απορία και ως μελλοντικός επίδοξος συγγραφέας και εγώ, αν τα καταφέρω. Λοιπόν, βλέπω ότι είναι μεγάλο το βιβλίο, έτσι. Πόσο χρόνο σας πήρε? Το συγκεκριμένο μου πήρε ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Το πρώτο όμως, αυτό που θα εκδώσω τον άλλο χρόνο, μου πήρε τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Ναι, το χτίζα με πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, ο Ρίτσος, ας πούμε, είχε πει στο δάσκαλό μου ότι πρέπει να γράψεις μία σελίδα και να πετάς 10. Δηλαδή, πρέπει κάθε κόμμα, κάθε τελεία, κάθε λεξούλα να τη χτενίζεις για να βγει ένα κείμενο άρτιο λογοτεχνικά και να μην... Είναι σπουδαίο πράγμα η γραφή. Θέλει όμως και εύκολο. Την υπομονή του. Θέλει. Εσείς όταν παίρνετε, όταν έχετε την κεντρική, είχατε την ιδέα. Είχατε από την αρχή και όλους τους χαρακτήρες που βλέπουμε μέσα. Όχι. Σιγά σιγά αυτό το χτίσατε. Χτίζεται, ναι.
αυτό χτίζεται. Την ιδέα την είχα, δηλαδή που ήθελα να το πάω, mm-hmm. αλλά ποια βήματα θα ακολουθούσε η Ελισσό, πήγαινα κι εγώ μαζί της. Mm-hmm. Και την μέρα που βάλατε την τελευταία πρόταση? Το γράφω εκεί, δηλαδή είναι σαν να κάνεις μια γέννα mm-hmm. και να φέρνεις στον κόσμο ένα παιδί. Mm-hmm. Γιατί είναι πνευματικό παιδί, που χρειάζεται εξίσου πολύ μεγάλο κόπο για να κάνεις κάτι άρτιο, όπως και ένα παιδί όταν το μεγαλώνεις, για να το δώσεις αρχές, για να το κάνεις άρτιο σαν άνθρωπο, δεν πρέπει να προσπαθήσεις. Δεν χτίζεται αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη, το ίδιο είναι και το βιβλίο. Βέβαια, είναι φοβερό πως σπουδάσατε φαρμακευτική με τα νούμερα και τους αριθμούς και κάποια στιγμή βρεθήκατε στην τέχνη, φοβερό. Το ότι πολλοί συγγραφείς και λογοτέχνες είναι θετικών επιστημών άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευαισθησίες mm. και δεν μπορούν να αγγίξουν εξίσου σπουδαία άλλα παιδεία. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, εγώ όλο ήμουν γύρω από το βιβλίο. Δηλαδή, πολλές φίλες μου τώρα που με ξέρουν, ξέρω εγώ από παλιά, λένε επιτέλους αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Γιατί με παρότριναν ότι το έχω, ξέρω εγώ, κάνει κάτι κτλ. Απλά εγώ δεν ένιωθα ότι είμαι ακόμα όρημη. Mm-hmm. Δηλαδή, ήθελα. Κατά κάποιο τρόπο οριμάζει η δημιουργία ενός πράγματος και έρχεται την κατάλληλη στιγμή που το γεννάει. Καλά, εμείς ξέρουμε βεβαίως ότι και τα ράφια στο φαρμακείο πιο πολλά βιβλία είχαν παρά φάρμακα. Να μην το πω τώρα κι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για 10 χρόνια ερχόταν ο Λουδοβίκος των Ανοζίων, επειδή είχαμε κάποια κοινά σημεία σαν σκέψη. Και όταν έμπαινε, επειδή είχα βιτρίνα φαρμακείου, είχα βιβλιοθήκη. Μου έλεγε, συγγνώμη, κάνω λάθος ή... Είναι όντως εδώ ο φαρμακείο. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι η παρουσίαση είναι το Σάββατο, σωστά, ναι, στην Ανδρόγειο. Ναι. Τι ώρα είπαμε? 7 η ώρα ξεκινάει η παρουσίαση. Ωραία. Και εκεί θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και αντίτυπα, ναι, του βεβαίως, βιβλίου. Ναι. Με θέα την ψυχή μου. Αυτό είναι το βιβλίο. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα δικό σας πόνημα. Ευχόμαστε να είναι η αρχή για όλα τα όμορφα. Ένα υπέροχο ταξίδι να ανοίξει μπροστά σας. Εγώ σας ευχαριστώ καλύτερα. Ευχαριστούμε και πολύ. Να ταξιδέψει ο κόσμος και να αγαπήσει την Ελισσό όπως και εσείς. Και εγώ θα κρατήσω το τηλέφωνό σας για συμβουλές. Να το ρε. Μην τάξετε, βλέπετε. Α, μου έχει τάξει τώρα. Είναι πολύ σπουδαίος δρόμος αυτός. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς να ποιούμε κάτι καλό, γιατί είναι ένας δρόμος αυτός, φωτεινός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.